Τσίπας. Σε πέταγμα του Λιμνιού από πλεονεκτική θέση απόκριση του Παπαδόπουλου. Έρχεται ο Σβιντέρσκι. Ξανά ο Λιμνιός σε κανονική θέση. Στο τρίτο συνεχόμενο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ πριν φτάσουμε καν στο 6 με τον Βιερίνια. Έξοδος του Παπαδόπουλου. Κεφαλιά out από τον Μαουρίσιο. Περνάει η στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μαρκαρισμένος ο Ντάγκλας, κακή πάσα, κακή απόφαση του Ίγκασον και ένα σούτ από τον Λούις Φερνάντεθ out. Βιερίνια. Κάθεται, δεν έφτασε στον Μπέλκα, έφτασε στον Σβιντέρσκι. 1-0. Οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο γκολ. Εδώ ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Αυτή είναι. Εδώ είναι η περίπτωση που θα εξεταστεί για το αν ο Λιμνιός εκτέλεσε σωστά το φάουλ πριν πάρει την μπάλα ο Βιερίνια. Την έχει ακουμπήσει την μπάλα. Σίτο. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό πάντα. Και ένα διαγώνιο σουτ στην κλειστή γωνία. Το πασχαλάκι από τον Μπόρχα out. Α, όχι, δεν είναι το τελείωμα του Μπόρχα. Είναι ο Μπόρχα στην πρωτοδοκάρη σέντρα. Άλλη μια φορά, προηγούμενη περίπτωση, κόβει ο Μίσιτς και εκεί είναι που... Μαουρίσιο. Σβιντέρσκι. Μίσιτς. Στην αρχική φάση το ξεδίπλωμα του ΠΑΟΚ εδώ είναι αρκετά καλό. Λιμνιός πατάει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα με το πόδι ο Παπαδόπουλος. Out. Από τον Πέλκα. Ισλανδός βγαίνει από την πίεση και κάνει για ένα πολύ καλό άνοιγμα για τον Βιερίνια και εδώ είναι υποσχόμενη η επίθεση του ΠΑΟΚ με τη σέντρα του αρχηγού. Έκοψε ο Άγχελ, έρχεται ο Μαουρίσιο, δοκιμάζει μόνος του, είναι offside ο Πέλκας. Μπαλά πηγαίνει στα δίχτυα, αλλά ήταν εμφανές ότι ο Δημήτρης Πέλκας όταν έκανε το σούτ ο Μαουρίσιο τελικά δεν ήταν ακριβώς αυτό που φαινόταν. Ο Πέλκας είναι σε κανονική θέση και φυσικά είναι. Αλλά μετά, όταν ο Σβιντέρσκι τον τροφοδοτεί, νομίζω τότε είναι σε αντικανονική θέση, όχι στην αρχή, στο σου του Μαουρίσιο, στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. Εδώ ο Πέλκας είναι κανονικά. Εάν έπαιζε την μπάσα ο Σβιντέρσκι, ο Πέλκας θα ήταν offside. Την μπάσα όμως την παίζει ο Ντάνι Σουάρεθ. Το γκολ είναι κανονικό. Εδώ φυσικά είναι και λάθος η σπουδή του βοηθού να σηκώσει τη σημαία. Ναι. Γιατί μπορούν και οι παίκτες του Αστέρα να το αναφέρουν ως στις διαμαρτυρίες. Σηκώνει πολύ νωρίς τη φάση ο βοηθός, ενώ νομίζω ότι η οδηγία είναι ξεκάθαρη. Βγει έξω περαιτέρω, απλά ήθελε εκείνη τη στιγμή έναν πόνο που ένιωσε. Πάσα του Μίσιτς, Σβιντέρσκι, μαρκάρισμα από πίσω. Άλλη μια φορά η επιβεβαίωση. Εδώ είναι το πέναλτι και είναι έξω, το μαρκάρισμα και είναι έξω από την περιοχή. Βιερίνια λοιπόν αφήνει στον Ντάγκλας η απόκρουση θεαματική. Ντάγκλας, Μίσιτς. Λιμνιός. Μίσιτς χαμηλά. 3-0 από τον Λάζαρο Λάμπρο, ακριβώς με τον τρόπο που αποφάσισαν νωρίτερα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ να τους αλλάξουν πλευρά. Την μπάλα στα δίχτυα, εδώ είναι η πάσα του Μίσιτς στον Λιμνιό. Λιμνιός ξανά. Και ο Μίσιτς φορτώνει τη στατιστική του με άλλη μία assist. Νομίζω την 10η συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 10 είναι, Αντώνη Τσακαλέα, η assist του Μίσιτς. Ναι, πλέον είναι σε διψήφιο αριθμό. Ενώ όσον αφορά την τρίτη αλλαγή, ήταν έτοιμος να μπει ο Ροντρίγκο Σουάρες, αλλά τελικά κλείθηκε από τα αποδυτήρια που είχε επιστρέψει για κάποια σημείο η City και θα περάσει εκείνος ως τρίτη αλλαγή. Και τον αριστερό μπακ, αντί για τους στόπερ και τον δεξιό μπακ. Η σέντρα έρχεται από τον Ριέρα, περνάει, ευκαιρία, Μάρκ, γκολ. Αλλά η σημαία σηκώνεται. Να δούμε αν ορθώς σηκώθηκε ή όχι. Στο ΒΑΡ. Όχι. Ναι, δεν τη βρίσκει την μπάλα. Ο συμπαίκτης του Μάρκ, κατά τη γνώμη μου, τον γκολ είναι καθαρό. Έχει κάνει προσποίηση. Ο
Ο Χάουρεγγι δεν ακουμπάει την μπάλα, ή τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Και τώρα ένα καθαρό γκολ και πράγματι κατακυρώνεται.